Συλλαλητήριο, κινητοποίηση πραγματοποιούν την Πέμπτη στην πλατεία Καπνεργάτη της Καβάλας στο Σωματείο Οικοδόμων και Συναφών Επαγγελμάτων Νόμου Καβάλας. Έχουμε τη χαρά να συνομιλούμε με τον Αναγνώστη Καραμπατζάκη, πρόεδρο του Σωματείου Οικοδόμων. Να το χαιρετήσουμε. Τι κάνετε, κύριε πρόεδρε? Μια χαρά, κύριε Φυλαχθέ, και με την ευκαιρία να χαιρετήσω εγώ και τους τηλεθεατές σας. Όπως είπατε κι εσείς, το Σωματείο Οικοδόμων Καβάλας μαζί με τα υπόλοιπα σωματεία του νομού εδώ στην Καβάλα αλλά και πανελλαδικά διοργανώνουμε συλλαλητήρια αύριο, έτσι ώστε να δώσουμε μια συνέχεια στην παρέμβαση που είχαμε όλο το προηγούμενο διάστημα. Γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι η δράση του σωματείου μας, αν και προσαρμόστηκε ανάλογα με τις συνθήκες τώρα με τον κορονοϊό λόγω της πανδημίας, δεν σταμάτησε καθόλου. Προσπαθούσαμε με τον οποιοδήποτε τρόπο και να αναδείξουμε τα ζητήματα που χτυπάνε και τους οικοδόμους αλλά συνολικά την εργατική λαϊκή οικογένεια και με παρεμβάσεις μας σε σούπερ μάρκετ, στην υγεία. Νομίζω ότι το μήνυμα που δώσαμε της πειθαρχημένης απειθαρχίας με τις πρωτοβαριάτικες κινητοποιήσεις μας σε όλη την Ελλάδα έδωσαν το στίγμα όχι μόνο στη χώρα μας αλλά σε παγκόσμιο επίπεδο ότι οι εργαζόμενοι έχουμε τη δύναμη, αρκεί να βρούμε και τη θέληση φυσικά και να οργανώσουμε τη δράση μας και τους αγώνες μας και φυσικά να βάλουμε και τις βάσεις για να αρχίσουμε να παίρνουμε σιγά σιγά πίσω όλα όσα έχουμε χάσει τα τελευταία χρόνια και πολύ περισσότερο να διεκδικήσουμε ζητήματα και να λυθούν προβλήματα σε σχέση με τις σύγχρονες ανάγκες μας. Ο κλάδος σας φυσικά έχει πληγεί ανεπανόρθωτα, θα έλεγα, όλα τα μνημονιακά χρόνια, κύριε Καραμπατζάκη. Ήταν πραγματικά μια... Ήταν νομίζω από τους πρώτους κλάδους που είχε χτυπηθεί την προηγούμενη καπιταλιστική κρίση τα προηγούμενα χρόνια και σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό. Είχε μειωθεί σημαντικά ο αριθμός των εργαζομένων πάνω από 60-70% που εργαζόταν εκείνο το διάστημα στην οικοδομή και πολύ περισσότερο και αυτό το οι λίγοι συνάδελφοι που είχαν μείνει περισσότερο ήταν στην ανεργία. Άρα καταλαβαίνουμε ότι εμείς οι οικοδόμοι είχαμε βιώσει πάρα πολύ καλά την προηγούμενη κρίση, όπως επίσης από ό,τι φαίνονται τα πράγματα θα είμαστε και ένας κλάδος που θα χτυπηθεί από αυτή την κρίση που έρχεται την επόμενη την οικονομική. Βλέπετε δηλαδή να έρχεται το επόμενο στάδιο τώρα. Λόγω κορονοϊού. Ο κορονοϊός το μόνο πράγμα που έκανε ήταν να λειτουργήσει σαν καταλήτη, σαν επιταχυντή στην νέα οικονομική κρίση που φαινόταν όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και σε πανευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο. Λίγο αν κοιτάξουμε τους ρυθμούς ανάπτυξης που λέγανε οι ίδιοι στα προηγούμενα χρόνια, το τελευταίο δίχρονο ας πούμε, που μιλούσαν για ανάκαμψη και ότι έρχεται η ανάπτυξη, ήδη υπήρχε ένα φρενάρισμα σε κάποιες και στασιμότητα. Άρα καταλαβαίνουμε ότι ο κορονοϊός μπορεί να χρησιμοποιείται από κάποιους σαν πρόσχημα ότι είναι κρίση κορονοϊού, απλά τα ίδια τα νούμερα δείχνουν ότι στην ουσία επιτάχυνε μια κατάσταση. Και καταλαβαίνουμε πάρα πολύ καλά τι σημαίνει αυτό και για τους υποδόμους αλλά και συνολικά για τους εργαζόμενους. Μάλιστα, η κινητοποίηση είναι την Πέμπτη, τι ώρα κύριε Πρόεδρε? Είναι 7 η ώρα στην πλατεία Καπνεργάτη, με την ευκαιρία να καλέσουμε και όλους τους συναδέλφους που ακούνε το σταθμό σας να συμμετέχουν στην κινητοποίηση αυτή, διότι όπως λέμε και στην επικεφαλίδα της ανακοίνωσης έχουμε πληρώσει ήδη πολλά. Δεν χρειάζεται να πληρώσουμε και πάλι την κρίση τους, έτσι κι αλλιώς πάντα μας ζητάνε είτε σε περίοδους κρίσης είτε σε περίοδους ανάπτυξης να βάλουμε πλάτη. Εμείς λέμε ότι δεν μπορούμε πλέον να βάλουμε άλλο πλάτη. Πρέπει αυτή τη στιγμή να εξασφαλιστεί το εισόδημα για όλους τους εργαζόμενους και για όλους τους ανέργους. Είναι ανάγκη να πληρώσει το κράτος και η εργοδοσία και όχι να φορτωθεί και αυτή η κρίση στις πλάτες μας. Φυσικά και να αναντιωθούμε και με τα προηγούμενα μέτρα που πέρασε με απλές πράξεις νομοθετικού περιεχομένου η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, συνεχίζοντας το έργο των προηγούμενων κυβερνήσεων και να βάλουμε πλώρη έτσι ώστε να καταργηθούν όλες αυτές οι πράξεις νομοθετικού περιεχομένου που έδειξαν το στίγμα ποιον θέλουν να βοηθήσουν. Από τη μία είδαμε τα απλόχερα να δίνονται τα δωράκια στους μεγαλοκατασκευαστές, στους βιομήχανους, στους εφοπλιστές, στους τραπεζίτες και από την άλλη βλέπουμε ότι θα πρέπει να πανηγυρίζουμε διότι τα σπίτια μας, θα σας δώσω ένα απλό παράδειγμα, δεν χρειάζονται να μας τα πάρουν με τις βροχές της άνοιξης, αλλά θα αρχίσουν να μας τα παίρνουν
από το, μέσα στην τάλα του καλοκαιριού. Έτσι κι αλλιώς δηλαδή οι προσπάθειες της κυβέρνησης να εξασφαλίσει την κερδοφορία των μεγάλων δεν σταμάτησε όλο αυτό το διάστημα. Βλέπουμε πάντως, κύριε Καραμπατζάκη, μεγάλες κινητοποίησεις στο εξωτερικό. Προκαλεί εντύπωση η αντίδραση εργαζομένων σε άλλα κράτη του κόσμου, σε ολόκληρη την ανθρωπότητα. Ας πάρουμε για παράδειγμα τις τελευταίες κινητοποιήσεις μετά το θάνατο του Αφροαμερικανού από την αστυνομική βία, που δεν είναι τυχαίο φαινόμενο, είναι σύνεθες φαινόμενο στην Αμερική. Πάνω από 1.100 θάνατοι από αστυνομική βία γίνονται από το 2013 μέχρι και σήμερα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Βλέπουμε ότι σε μια σειρά ευρωπαϊκές χώρες οι εργαζόμενοι αντιδρούν. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Τις τελευταίες απεργίες που γίνονται στην Ιταλία ή τις απεργίες που γίνονται στα σούπερ μάρκετ στη Γαλλία, που εκεί δόθηκε νομίζω πολύ ξεκάθαρα με 6 λεξούλες όλο το μήνυμα της περίοδου, ότι τα κέρδη σας είναι κρίμα. Είναι πολύ απλό. Άρα από τη μια μπορεί το κράτος και η εθνική τάξη να οργανώνεται έτσι ώστε να βγει όσο γίνεται λιγότερο αλόβητη από αυτή την κρίση. Αυτό που είμαστε υποχρεωμένοι και εμείς καθήκον μας να κάνουμε είναι να οργανωθούμε και εμείς έτσι ώστε να αντεπιτεθούμε. Και τίποτα φυσικά δεν κερδίζεται χωρίς αγώνες. Ένα σύνθημα που λέτε πολύ συχνά. Νομίζω ότι η ίδια η ιστορία το έχει δείξει και τα προηγούμενα χρόνια, τις προηγούμενες δεκαετίες, ξεκινώντας από την αρχή του 20ου αιώνα, αλλά νομίζω και στις μέρες μας, στο τελευταίο διάστημα, μπορούμε να καταλάβουμε ότι αν δεν υπήρχε και αυτή η μορφή αντίδρασης, καταλαβαίνετε που έβαζε φρένο. Ας πάρουμε για παράδειγμα το νομοσχέδιο για την παιδεία που συζητείται τώρα, και δεν είναι άσχετο με το τι θα τραβήξει η εργατική οικογένεια που θα πρέπει να ξαναβάλει το χέρι πιο βαθιά στην τσέπη. Προσπαθούσαμε και φρενάραμε. Εμείς λέμε ότι πλέον το φρενάρισμα δεν φτάνει. Αυτό είναι το κύριο. Και πολύ απλά ότι θα πρέπει να βάλουμε πλώρη εμείς για να διεκδικήσουμε τις ανάγκες μας. Κάτι που θα θέλατε να προσθέσετε και ένα κάλεσμα, κύριε Καραμπατζάκη, κλείνοντας. Κλείνοντας, απλώς θα ήθελα να πω ότι, για παράδειγμα, τα τελευταία χρόνια, είτε με τις μεγάλες πυρκαγιές, είτε με τις μεγάλες πλημμύρες, είδαμε ότι υπάρχουν ανάγκη και για έργα αντιπλημμυρικής προστασίας, αντισεισμικής θωράκισης, αντιπυρικής προστασίας, μόνο που αυτά δεν είναι επιλέξιμες δαπάνες. Εμείς και από την άλλη προωθούνται κατασκευές σε δρόμους, φυσικά θα μας βάλουν διόδια, σε λιμάνια, σε αεροδρόμια τα οποία ιδιωτικοποιούνται, όσα δεν έχουν ιδιωτικοποιηθεί μέχρι τώρα, και καταλαβαίνουν πάρα πολύ καλά ότι ενώ υπάρχουν ανάγκες, για όχι απλά να υπάρχει ανάκαμψη στον κλάδο κατασκευών, ίσα να υπάρχει και ζήτηση από κόσμο, παίρνοντας υπόψη ότι θα χρειάζονται καινούργιες εργατικές κατοικίες, να χτιστούν σχολεία, νοσοκομεία, μια σειρά δηλαδή έργα τα οποία θα μπορούσαν και μεροκάματα να δώσουν στους συναδέλφους, αλλά πολύ περισσότερο να ικανοποιήσουν συνολικά τις ανάγκες. Και ένα κάλεσμα σύντομα. Για όλα αυτά, εμείς λέμε ότι έτσι κι αλλιώς οι αγώνες δεν είναι ένα μονόπρακτο. Η συνειδητοποίηση της Πέμπτης είναι ένας ακόμα σταθμός σε μια δράση που πρέπει να αναπτύξουν τα συνδικάτα μαζί με τους εργαζόμενους, γιατί η δύναμή μας είναι τα μέλη του σωματείου μας, είναι οι οικοδόμοι, είναι οι συνάδελφοι, οι οποίοι μαζί πασχίζουμε κάθε μέρα στο διαδίκτυο. Να σας ευχαριστήσω θερμά. Όλοι όσοι μπορούν να ακούνε την εκπομπή θα πρέπει να κινητοποιηθούν και να βρεθούν στο συλλαλητήριο την 5η 11 Ιούνιου. Να ευχαριστήσουμε θερμά τον κύριο Αναγνώστη Καραμπατζάκη, είναι ο πρόεδρος του Σωματείου Οικοδόμων του Νομού Καβάλας. Συζητήσαμε για αυτή την κινητοποίηση της Πέμπτης από τους οικοδόμους στην πλατεία Καπνεργάτη, κυρίες και κύριοι.